Στην κυριολεξία τα έχει δει όλα στο Reddit τις τελευταίες ημέρες ο Κάρλος Καρβαλιάλ. Από τη μία ήθελε να κάνει ντεπούτο στην Super League απέναντι στον Πανσεραϊκό, αλλά αυτό δεν έγινε καθώς οι διαιτητές έχουν προβεί σε απεργία διαρκείας. Ενώ χθες έμαθα ότι και η αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων με την Πάτση Κατόπουλα θα γίνει χωρίς κόσμο ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης και τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν για την εξάλληψη της οπαδικής βίας. Το σίγουρο είναι ότι ο Πορτογάλος τεχνικός προετοιμάζει την ομάδα του στην κυριολεξία μετεμποδίων, αλλά κάπου έχει και κάποια καλά νέα. Και αυτό είναι με τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα δώσει, όπως όλα δείχνουν, κανονικά το παρόν στην αναμέτρηση τελικό με την Μπάτς Κατόπολα την Πέμπτη το βράδυ στο άδειο γήπεδο Καραϊσκάκης. Στις προπονήσεις συμμετέχει και ο Στέφαν Γιώβετιτς, αλλά πολύ δύσκολα θα δώσει το παρόν στην ελόγω αναμέτρηση, καθώς η θλάση είναι επικίνδυνη και βεβαίως χρειάζονται κάποιες ημέρες ακόμα προκειμένου να μπορέσει να μπει και στην διαδικασία των αγώνων ο Μαυροβούνιος. Όσον αφορά τώρα στο κομμάτι της ενδεκάδας, δύσκολα θα αλλάξουν πράγματα, αλλά και όσον αφορά και το σύστημα, το οποίο αναμένεται να παραμείνει το 4-2-2-2, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να δουλεύει συστήματα, να δουλεύει σε πρόσωπα, αλλά αυτές οι αλλαγές θα γίνουν αργά και σταδιακά. Από εκεί πέρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης παραιτήθηκε από την Προεδρία της Super League πριν ακόμα συζητηθεί η πρόταση μορφής που ετοίμαζαν τουλάχιστον 8 ομάδες με προτεργάτες στον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ αλλά και την ΑΕΚ και μαζί του και τον Άρη. Η πρόταση μορφής λοιπόν την οποία θα κατέθεταν προκειμένου ο κύριος Μαρινάκης να αποχωρήσει από πρόεδρος της Super League. Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι είναι ενάντια στην βία, η οποία όπως τονίζει χαρακτηριστικά ταλανίζει τον αθλητισμό. Επίσης, ανέφερε σε ένα μικρό απολογισμό ότι ήταν ο πρώτος πρόεδρος συλλόγου που διοργάνωσε απευθείας με την UEFA έναν ευρωπαϊκό τελικό χωρίς την εγχώρια ομοσπονδία, ενώ κάνει λόγο για τις καταγγελίες για τις υποθέσεις του στοιχηματισμού και της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο. Την χορηγία στην Super League, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της μάλιστα, 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα δύσκολα πράγματα τα οποία αντιμετώπισε ο πρόεδρος της Super League όσον αφορά την κατάσταση στην διαιτησία, την επαγγελματική διαιτησία, τον περιορισμό ποσών που έφυγαν από τις ομάδες και κατέληγαν στο ταμείο της ΕΠΟ, αλλά και για την ολιστική μελέτη η οποία δεν έγινε ποτέ. Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βλέπω με λύπη μου ότι κάποιοι θεωρούν πως δεν πρέπει να πάμε μπροστά και δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε τη διάθεση να ασχοληθώ σε θεσμικό ρόλο για το ποδόσφαιρο όπως το θέλουν κάποιοι. Και όχι όπως εγώ το οραματίζομαι. Δεν έχω ούτε χρόνο ούτε διάθεση να συνεχίσω να ασχολούμαι διοικητικά με τον συνεταιρισμό από τη στιγμή που ο λόγος κάποιων στο Συμβούλιο δεν συνάδει με τις πράξεις τους. Καλή συνέχεια με όλους». Επίσης, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε για τα επεισόδια με το Βόλο με χρηματικό πρόστιμο 80.000 ευρώ.